ξέρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Euro Τηλεόραση. Τα αγροτικά θέματα και ζητήματα βρίσκονται σήμερα στο hashtag της εκπομπής. Οι ετικέτες δηλαδή που θα βάλουμε θα είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες εδώ στην δική μας περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι γνωστό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έντονες είναι οι κινητοποιήσεις και εκατοντάδες είναι οι επιστολές οι οποίες έχουν σταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα από τις οποίες επιστολές αλλά και τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της χώρας μας εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση την οποία επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μετά τα μνημόνια στα οποία μπήκε η χώρα μας πριν από 12 χρόνια και των οποίων ακόμη οι επιρροές υπάρχουν στην οικονομία της χώρας μας, υφίσταται και ο αγροτικός τομέας τα προβλήματα αυτά. Εκεί που λέγαμε λίγο να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε, έρχεται η πανδημική κρίση με τον κορονοϊό που έπληξε όλο τον πλανήτη και λογικά μέσα σε όλα τα επαγγέλματα επλήγει και ο αγροτικός τομέας. Και τώρα που είπαμε ότι τελειώνει η πανδημία με τον κορονοϊό, άσχετα με το ότι οι υγειονομικοί επιστήμονες μιλούν για ακόμη ένα νέο κύμα το οποίο θα έρθει και θα παίξει σημαντικό ρόλο μέχρι και το Σεπτέμβριο, δεν έχουμε τελειώσει, μας λένε, ακόμη από τον κορονοϊό, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη από την πανδημία, έχουμε και άλλα κύματα μπροστά μας εάν δεν προσέξουμε και αν δεν ακολουθήσουμε αυτά τα οποία μας λένε οι επιστήμονες της ιατρικής, τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο δεν έχει και πολλή ασφάλεια, θα αντιμετωπίζουμε συνέχεια προβλήματα. Σε αυτά τα δύο χρόνια μέσα στην πανδημία, ο αγροτικός τομέας και η παραγωγή της χώρας μας έζησαν για τα καλά, να το πω απλά, στο πετσί τους τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας. Γεωργικά εφόδια, προϊόντα φυτοπροστασίας και λοιπάσματα αυξήθηκαν, υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχε αποκλιμάκωση, με αποτέλεσμα οι αγροτικοί σύλλογοι όλης της χώρας να εκπέμψουν προς την πολιτική ηγεσία της χώρας ένα μεγάλο σος ότι πρέπει για ακόμη μία φορά να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας. Και φυσικά τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερο με την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, ένας πόλεμος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αρνητικές επιδράσεις και στην υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία και φυσικά θα έχει και στον αγροτικό τομέα. Γιατί όμως δίνουμε βαρύτητα στον αγροτικό τομέα? Για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι αν δεν επενδύσουμε ως χώρα, που είναι πλεονέκτημα αυτό το οποίο έχει το έδαφος μας, στον πρωτογενή τομέα, τότε αντί να παράγουμε και να εξάγουμε ως Ελλάδα τα αγροτικά προϊόντα, θα έχουμε εισαγωγές. Και εισαγωγές σημαίνει ότι ως κράτος θα έχουμε περισσότερα έξοδα αντί να έχουμε έσοδα. Αρκεί, κυρίες και κύριοι, εσείς που παρακολουθείτε την εκπομπή, να σας θυμίσω ότι εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας μας και της περιοχής μας εδώ βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο όταν η αγροτική οικονομία βρισκόταν και αυτή σε υψηλά επίπεδα. Όταν οι αγρότες μας παρήγαγαν προϊόντα από την μακεδονική μας γη που έφευγαν ως εξαγωγές στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, τότε η αγροτική οικονομία ήταν αυτή η οποία στήριζε και τον υπόλοιπο ιστό της οικονομίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και οι νομοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι πολίτες βρισκόντουσαν στις υψηλές τάξεις των εισοδηματιών της χώρας. Εδώ και 10 χρόνια η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βιώνει μια πρωτόγνωρη φτώχεια. Οι αγρότες μας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Η αγροτική παραγωγή έχει μειωθεί. Και όπως θα ακούσετε και στην συνέχεια της εκπομπής, εμείς που βγάζαμε προϊόντα τα οποία καταναλώναμε στην περιφέρειά μας και εξάγαμε σε άλλες χώρες, φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να καλύπτουμε ούτε τις δικές μας ανάγκες, αλλά ούτε να μπορούμε να τροφοδοτούμε και τις αγορές στο εξωτερικό. Βέβαια, στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα με κινητοποιήσεις τους,
δήμαρχοι, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πρόεδροι επιμελητηρίων, καθώς τα επιμελητήρια γνωρίζουν πολύ καλά σε οικονομικά μεγέθη ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά θα τα δούμε εδώ στην εκπομπή Hashtag στη Eurotelevision. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έντονες είναι οι κινητοποιήσεις και εκατοντάδες είναι οι επιστολές των αγροτικών συλλόγων που φτάνουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκφράζοντας την ανησυχία των αγροτών σχετικά με την υπέρογγη αύξηση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα. Τι λένε σε αυτές τις επιστολές? Στα προηγούμενα δύο χρόνια βιώνουμε ως παραγωγή στο μέγιστο τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, με συνέπεια πρωτίστως την πτώση της αγοραστικής δυνατότητας της κοινωνίας και τελικά την σημαντική απώλεια του εισοδήματός μας. Επιπλέον, λένε οι αγρότες, σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου ταυτόχρονη αύξηση των εισρωών στο σύνολό τους. Γεωργικά εφόδια, προϊόντα φυτοπροστασίας και λοιπάσματα έχουν αυξηθεί κατά 40% χωρίς να διαφαίνεται καμία τάση αποκλιμάκωσής τους. Μάλιστα, το αντίθετο σενάριο φαίνεται να επικρατεί προς μεγάλη απογοήτευση των παραγωγών. Σε όλα τα προηγούμενα, τονίζουν οι αγρότες μας, προσθέθηκε και η τεράστια αύξηση στην ηλεκτρική ενέργεια, δίνοντάς μας την χαριστική βολή. Μεγαλύτερη δε αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι η αύξηση αυτή επιβλήθηκε ξαφνικά και αναγκαστικά με σαφή εμπεγμό στην παρουσίασή της, χαρακτηρίζοντας ως μέτρο προσωρινού χαρακτήρα με αύξηση 100% στη ρήτρα αναπροσαρμογής και ακολουθείται από έκπτωση 30% επί της προστιθέμενης τιμής. Αυτά, λένε οι αγρότες, δεν συνάδουν με σοβαρή αντιμετώπιση της πολιτείας σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Κατά το προηγούμενο διάστημα, τονίζουν, υπήρξαν καλλιέργειες στην Ελλάδα, όπως το σιτάρι και το βανβάκι, όπου πρόλαβαν και πήραν αυξημένη τιμή στα παραγόμενα προϊόντα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αυτή η υπεραξία καρπώθηκε από τους παραγωγούς. Είναι δεδομένο ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις το μεγαλύτερο ποσοστό στην επιπλέον τιμή απορροφήθηκε από τις μεγάλες αυξήσεις των εισρωών. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έδωσε μια ουσιαστική ανάσα και ελπίδα να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, δεν δίστασαν πολλοί αγρότες να τονίσουν ότι το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους παραγωγούς, κάνοντας ήδη λόγο για οριστική εγκατάλειψη του επαγγέλματος για την επόμενη χρονιά, ζητώντας από την πολιτεία να προβεί άμεσα σε ουσιαστικές κινήσεις και να αντιληφθεί την σπουδαιότητα και το ρόλο του αγροτικού κλάδου για την πατρίδα μας. Ξεκινάμε με τα δύο τελευταία χρόνια που διανύουμε με τον κορονοϊό, όπου ήταν καταστροφικά για όλο τον κόσμο, για όλους τους πολίτες, για όλα τα επαγγέλματα, αλλά κυρίως για τον παραγωγό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παράγει αγροτικό προϊόν. Είναι οι αγρότες που με το προϊόν που καλλιεργούν και παράγουν, ζούμε όλα τα άλλα επαγγέλματα. Είναι η βιομηχανία της Ελλάδος. Και να τα πάρουμε και πριν κορονοϊού, εδώ και 11 χρόνια μέχρι και σήμερα, έχουμε ένα εμπάρκο για τα αγροτικά μας προϊόντα σε μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά της Ρωσίας, όπου στη Ρωσία εξάγαμε το 40% των ροδακίνων
και πόσων άλλων αγροτικών προϊόντων. Χαμένοι 11 χρόνια. Το αντίθετο όμως με εταίρους όπως η Γερμανία να μην έχει εμπάρκο στο βιομηχανικό της προϊόν που λέγεται αυτό Mercedes, BMW, Volkswagen και οτιδήποτε άλλο. Αλλά για την Ελλάδα μας το αγροτικό προϊόν έχει εμπάρκο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι καταλήξαμε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες είναι πάμφθινες όπως Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, γιατί τη Δύση πάνω στην Ευρώπη την έχουμε χάσει από πολλά χρόνια πριν. Και θέλω να πω πάμφθινες αγορές, γιατί οι τιμές που εξάγουμε σε αυτά τα ανατολικά κράτη είναι τόσο χαμηλές που ίσα που ο παραγωγός πληρώνεται τα έξοδά του. Σήμερα όμως ήρθε να προστεθεί και ο πόλεμος της Ρωσίας-Ουκρανίας, που θα σας πω ότι σαν η μαθία και πέλα, επειδή προς την Ουκρανία τα προϊόντα μας πάνε μέσω τελωνίου, πέρυσι το 2021 στείλαμε αγροτικά προϊόντα μόνο στην αγορά της Ουκρανίας 62 εκατομμύρια κιλά, η μαθία και πέλα. Καταλαβαίνετε, φέτος, όταν κλείνει και αυτή η αγορά, όπως και της Λευκορωσίας, τι πρόβλημα θα έχουμε, πού θα διαθέσουμε τα αγροτικά μας προϊόντα. Πολύ φοβάμαι ότι οι παραγωγοί δεν θα πάρουν ούτε τα μισά έξοδα για την καλλιέργεια που φυτοζούν εδώ και 11 χρόνια. Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι την περασμένη Πέμπτη, είχαμε παγετό εδώ στην Ιμαθία που καταγράψαμε βαθμούς μείον 5 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στον κάμπο της Πέλλας μείον 7. Οι βερικοκές έχουν καεί όλες. Όλες οι προημαθείς ποικιλίες όπως ροδάκινα, νεκταρίνια έχουν παγώσει και επειδή περιμένουμε και άλλους παγετούς στη συνέχεια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τις όψιμες ποικιλίες. Εμείς την Παρασκευή που πέρασε είχαμε καλέσει όλους τους φορείς στο Επιμελητήριο Ιμαθίας που συμμετείχαν και το Επιμελητήριο της Πέλλας, οι βουλευτές, όλοι οι τοπικοί άρχοντες, παρόντων των βουλευτών, ενώ γνωρίζουν τα προβλήματα, τους τα θέσαμε για οικονομική στήριξη. Όχι μόνο του αγρότη, γιατί υπάρχουν πόσα παρεφερή επαγγέλματα. Και καταλαβαίνετε, διαλογητήρια, μεταφορείς, κυβοτοποιία και πολλά άλλα. Δουλεύουν χιλιάδες εργατικά χέρια από τη συγκομιδή μέχρι και την τυποποίηση αυτών των αγροτικών προϊόντων. Η κυβέρνηση βεβαίως και γνωρίζει το πρόβλημα και περιμένουμε όλοι ότι θα συνδράμει οικονομικά, γιατί πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Θέλω να πω ότι όταν έγινε εδώ στο Επιμελητήριο Ιμαθίας αυτό το κάλεσμα, ο Περιφερειάρχης ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήταν στις Βρυξέλλες, ο οποίος είναι γνώστης για όλων των προβλημάτων, όλων των θεμάτων αναπεριφερειακή ενότητα, και την επόμενη εβδομάδα θα καλέσει όλα τα επιμελητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας να τα ακούσει και ο ίδιος από αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από εμάς, και με τη σειρά του να κάνει παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία, ακόμη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η υγειονομική, η ενεργειακή και η πολεμική κρίση έχουν δημιουργήσει ένα ντόμινο τόσο στον εσωτερικό εχώριο χώρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο αρνητικών οικονομικών εξελίξεων αλλά και κοινωνικοπολιτικών. Οδεύοντας προς το τέλος της πανδημίας, οι αγρότες έπαψαν να αισθάνονται την αβεβαιότητα κατά τη σεζόν που υπήρξε η πανδημία, αλλά με το στρατέγκο στην ανατολική γειτονιά έρχονται να προστεθούν νέα προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Το περιβάλλον κατά το οποίο βίωσαν οι αγρότες στην πανδημία με τα lockdown ήταν
κάτι πρωτόγνωρο, κάτι άγνωστο για αυτούς και καλούνταν εκτός από πολίτες αυτής της χώρας να αντιμετωπίσουν και την παραγωγή. Έπρεπε να καλλιεργήσουν, έπρεπε να βγουν στα κτήματα να παράγουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον εφοδιασμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας και να υπάρξει επάρκεια στην αγορά όσον αφορά τα τρόφιμα. Δυστυχώς τα εμπόδια ήταν πολλά και τα μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ελαχιστοποίησαν το πρόβλημα έως, εντάξει, σε έναν πολύ μικρό βαθμό θα έλεγα. Τώρα η αγροδιατροφική αλυσίδα, παρότι συνεχίστηκε, να το πω κατά κάποιο τρόπο απρόσκοπτα, όλη αυτή η διαδικασία των καλλιεργητικών φροντίδων, δεν έπαψε να έχει τις απώλειές της, δεν ήταν όπως τα προηγούμενα χρόνια, ο εφοδιασμός όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν επαρκής. Προβλήματα από την κρίση με την υγειονομική κρίση συνάντησαν οι αγρότες και στον τόπο εργασίας τους, καθώς έπρεπε να εργαστούν και να συνυπάρξουν με εργατικά χέρια που ερχόταν από τρίτες χώρες, τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων εγκυμονούσαν κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια, την υγειονομική τους ασφάλεια, διότι ειδικά όταν ερχόταν από βαλκανικές χώρες έπρεπε να τηρούν όλα εκείνα τα υγειονομικά πρωτόκολλα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν και την υγεία των δικών μας αγροτών. Δυστυχώς όμως υπήρξαν και εδώ κάποιες παρατυπίες, δεν τηρήθηκαν όπως θα έπρεπε και είχαμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι πέραν των δυσκολιών ως πολίτες αυτής της χώρας, οι αγρότες μας βίωσαν δύσκολες καταστάσεις, πολλές φορές μη αντιμετωπίσιμες. Το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης μετά την πανδημία και μέσα στα 2 χρόνια της πανδημίας ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ξαφνικά βρεθήκαμε να μην μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, ειδικά στη δικιά μας την περιοχή, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί οι οποίοι καλλιεργούν κυπευτικά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί το κόστος παραγωγής με τις τιμές που βρίσκαμε στη λαχαναγορά, μιας και όλη η κοινωνική κατάσταση, όπως ξέρετε, έχει επιδεινωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και δεν μπορούσε να καταναλώσει με τίποτα τα προϊόντα μας. Αυτό σήμαινε ότι ξαφνικά εμείς βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε καμία περίπτωση απέναντι στα κόστη παραγωγής, τα οποία όχι μόνο ήταν αυξημένα, αλλά και κατά τη διάρκεια των 2 χρόνων αυξήθηκαν με τις λανθασμένες κινήσεις που έγιναν από την κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούσε η πανδημία. Και φυσικά αμέσως και μετά, ας πούμε, το τέλος της πανδημίας, αν πούμε ότι τελείωσε περίπου, αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο, βλέπουμε τι γίνεται τώρα με την ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα, βλέπουμε τι γίνεται ακόμα, πώς χειροτερεύει η κατάσταση μέσω του πολέμου στην Ουκρανία με τα λοιπάσματα, βλέπουμε τι γίνεται με τις ζωοτροφές, τους κτηνοτρόφους που δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζωντανά τους. Μιλάμε για μια καταστροφή στην ουσία πάρα πολλών αγροτών. Δεν θα έχουν μέλλον στα χωράφια τους και στα μαντριά τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γι' αυτό και εμείς ζητάμε πάρα πολύ έντονα και όλο αυτό το διάστημα, και δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε να το ζητάμε, μια συνολική πολιτική που να βοηθάει τον αγροτικό τομέα. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο, ζητάμε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Είναι απαράδεκτο το γεγονός, βρέθηκαν συνάδελφοι με θερμοκήπια, ας πούμε, που για χρόνια πληρώναν ένα πολύ αυξημένο ρεύμα για να ζεστάνουν τα θερμοκήπια τους και ξαφνικά βρέθηκαν από τα 3.500 ευρώ που πλήρωναν τόσα χρόνια και με το ζόρι μπορούσαν να τα πληρώσουν, να έρχονται λογαριασμοί της τάξης των 10, των 12 και των 13.000 ευρώ. Με μια ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία δεν ξέρουμε, μάλλον ξέρουμε για ποιο λόγο επιβλήθηκε, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε για να την πληρώσουμε. Και μάλιστα, οι εξαγγελίες που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι αστείες. Δηλαδή, αυτό το 80% κάλυψη της ρήτρας αναπροσαρμογής είναι πραγματικά αστείο, ακόμα και αν ισχύσει για όλη τη διάρκεια του έτους, που δεν ισχύει προς το παρόν, αλλά ακόμα και αν ισχύσει για όλη τη διάρκεια του έτους, είναι στην ουσία διπλασιασμός του προηγούμενου λογαριασμού. Δηλαδή, ένας
αγρότης που πλήρωνε 3,5 χιλιάρικα δεν θα πληρώσει 12, θα πληρώσει 7. Με το ζόρι ανταποκρινόμασταν στα 3,5 χιλιάρικα. Τώρα με τα 7 είναι τρομερή η κατάσταση. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για την αύξηση των τιμών στα αγροεφόδια, ποιος θα λιπάνει και πώς θα λιπάνει. Για να μην μιλήσουμε για την αύξηση τιμών στις ζωοτροφές που δεν μπορούν να ταΐσουν οι κτηνοτρόφοι τα ζωντανά τους. Μιλάμε για αύξηση στα λιπάσματα. Ξέρετε τι σημαίνει αύξηση στα λιπάσματα. Αύξηση στα λιπάσματα σημαίνει αυτόματα μείωση της παραγωγής. Μείωση της παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνουμε όλοι μας. Όλοι μας. Και σε σιτηρά και σε όσπρια και σε φρούτα και σε λαχανικά. Πώς θα καλλιεργηθούν αυτά τα χωράφια με μειωμένη απόδοση στα λιπάσματα. Είναι σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα και θα την πατήσουμε όχι μόνο εμείς, θα την πατήσει όλη η κοινωνία. Στο πλευρό των αγροτών κατά την διάρκεια των πρόσφατων κινητοποιήσεών τους βρέθηκαν δήμαρχοι και πρόεδροι επιμελητηρίων. Χαρακτηριστικές της κατάστασης που βιώνουν οι αγρότες είναι και οι δηλώσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερών Αθανάσιου Μαλιαρά. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, οι οποίες έχουν διωγγωθεί με το κύμα ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα και στα αγροτικά εφόδια. Η ανάγκη να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη, καθώς οι αγρότες αποτελούν νευραλγικό κομμάτι κάθε οικονομίας, ειδικά σε έναν ομό κατεξοχήν αγροτικό όπως είναι ο δικός μας. Εμείς ως επιμελητήριο έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Η μεγάλη βαρύτητα που δίνει το επιμελητήριο στον αγροτικό κόσμο δηλώνεται και από την σύσταση αγροτικού τμήματος, το οποίο ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ανάλογες όμως ήταν και οι κινήσεις των επιμελητηρίων σε όλη την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Τα τελευταία χρόνια, με όλα τα προβλήματα που έχουμε στον αγροτικό κλάδο με τα προϊόντα μας, που δεν έχουμε αγορές, βεβαίως και πρέπει να πάει ο αγροτικός κόσμος σε νέες καλλιέργειες. Υπάρχουν προγράμματα για νέους αγρότες, αλλά η άποψή μου είναι ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερα και με περισσότερη οικονομική ενίσχυση, ώστε οι νέοι αγρότες να καλλιεργήσουν νέες καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα ακτινίδια και πολλά άλλα είδη, γιατί βλέπετε ότι με ένα ροδάκινο και μόνο δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των παραγωγών μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθούν τρόποι να χρηματοδοτηθούν οι αγρότες ώστε να πάνε σε νέες καλλιέργειες. Δεν παράγουμε τίποτε άλλο πέρα από αγροτικό προϊόν στην Ελλάδα και είναι το προϊόν που φέρνει συνάλλαγμα, που δίνει δουλειά σε όλους μας, και από εκεί και πέρα μετά τον αγρότη είναι και ο τουρισμός. Και να εξαιρέσουμε τον τουρισμό, όταν και με τον πόλεμο καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πρόβλημα και τη σεζόν που μας έρχεται με τους τουρίστες. Αλλά οι τουρίστες θα είναι πάντα. Πάντα θα είναι και πρέπει να μείνει ο παραγωγός, ο αγρότης που παράγει, για να συνυπάρχουμε κι εμείς. Παρά την κρίση, που θα έλεγα είναι παγκόσμια, και εδώ στην Ελλάδα και στην Ημαθία τη βιώνουμε ακόμη περισσότερο ως αγροτικός νομός, εμείς ως περιφέρεια δεν έχουμε σταματήσει να εργαζόμαστε για όλους τους συμπολίτες μας. Για τον αγρότη θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε και είμαστε οι πρώτοι πανελλαδικά 17 ομάδες παραγωγών στην Ημαθία. Πάρα πολλά προγράμματα επιχειρησιακά, με ελάχιστο προσωπικό, δεν καθίσαμε μέρα που να μην ασχοληθούμε με όλα αυτά τα προγράμματα. Δεν θέλω να πάω παλαιότερα που ξεκινήσαμε, δεν αφήσαμε έκθεση αγροτική που να μην μετέχει η περιφέρεια, ώστε να μπορεί να πάρει και ιδιώτες, συνεταιριστές, ώστε να αναδείξουμε το αγροτικό μας προϊόν και τις επιχειρήσεις μας. Τα προγράμματα που τρέχουν μέσα από την περιφέρεια και για τους νέους αγρότες είναι πάρα πολλά. Είμαστε δίπλα στον αγρότη
και γνωρίζουν τουλάχιστον οι παραγωγοί εδώ στην Ημαθία και σε όλη την περιφέρειά μας ότι η περιφέρεια είναι πάντα δίπλα τους, το οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί το ξαναλέω ότι οι αγρότες με την παραγωγή τους είναι το μέλλον μας. Για τη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης όσον αφορά την αγροτική οικονομία απαιτείται και το ανάλογο υπόβαθρο. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός και στρατηγικός σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό. Τον εκάστοτε Υπουργό είδαμε να αλλάζει τρεις φορές ο Υπουργός φετινή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα τρία χρόνια που διανύει. Θα πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός, να πάρθουν αποφάσεις με γνώμονα και την κλιματική αλλαγή η οποία έχει επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, να γίνει αναδιάρθρωση καλλιεργειών ανάλογα με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, να χαρακτηριστούν ζώνες καλλιέργειας. Επίσης θα πρέπει να συντονιστεί, να οργανωθεί καλύτερα το συνεταιριστικό κίνημα και το συνδικαλιστικό. Όταν λέω συνδικαλιστικό εννοώ τους αγροτικούς συλλόγους οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την ανάδειξη και των προβλημάτων και τις προτάσεις λύσεων που θα προσφέρουν και τη διεκδίκηση. Θα πρέπει να, με τον ισχύο νόμο του 2011, θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα το συνδικαλιστικό κίνημα και και όσον αφορά το συνεταιριστικό κίνημα, θα πρέπει κατ' εμού, έτσι πάντοτε και σύμφωνα με το φορέα που εκπροσωπώ, τον Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας, να υπάρξει συσσόρευση της παραγωγής, μεγαλύτερος όγκος παραγωγής σε μεγάλα συλλογικά σχήματα, κάτι που προσπαθεί να πράξει, αλλά το πράττει εντελώς ανορθόδοξα, και να η παραγωγή να συσσωρεύσουν την παραγωγή τους σε μεγάλα συλλογικά σχήματα, έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στις αγορές, να κερδίσουν νέες μεγάλες αγορές όπως τη γερμανική, την τσέχικη, και όχι να ασχολούνται μόνο με τις βαλκανικές χώρες που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι υποδιέστερες. Να μπορέσουμε με τον όγκο της παραγωγής να πετύχουμε καλύτερες τιμές πώλησης. Λοιπόν, δεν μπορεί όμως να επιτευχθεί αυτό όταν η κυβέρνηση ευνοεί τον διαμελισμό των αγροτικών συλλογικών, μεγάλων συλλογικών σχημάτων με την δημιουργία μικρών ομάδων παραγωγών των 10 και 15 και 20 μελών που απαιτούνται για τη σύστασή τους, διότι όπως προανέφερα δεν επιτυχάνεται αυτό που είπα, να συσσωρευτεί όγκος σε ένα μεγάλο σχήμα και να πετύχεις καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Λοιπόν, περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου να έχουν ως βάση τα λεγόμενά μου όσον αφορά τις κατευθύνσεις που πρέπει να έχει το συνεταιριστικό και το συνδικαλιστικό κίνημα, να οργανωθεί ακόμη περισσότερο σε μεγαλύτερα θεσμικά όργανα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πανελλαδικά πολλοί αγροτικοί σύλλογοι, δεν υπάρχουν όμως που να χρήζουν και νομικής υποστάσεως ομοσπονδίες αρκετές, έτσι ώστε να μεταφέρουν τα προβλήματα από διάφορους καλλιεργητές μέσα από τις περιφερειακές ενότητες και τις περιφέρειες, όπως είναι η δική μας κεντρική Μακεδονία, στα κέντρα αποφάσεων, δηλαδή να αναδειχθούν τα θέματα όλων των αγροτών, διάφορων καλλιεργειών, στο Υπουργείο. Κοιτάξτε, η ζωή του αγρότη σήμερα είναι υπερβολικά δύσκολη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος που δεν είναι αγρότης να το καταλάβει, αλλά μιλάμε για μια δουλειά η οποία απαιτεί τεράστιες θυσίες. Μιλάμε για μια δουλειά που δουλεύουμε μέσα στο χωράφι από ήλιο σε ήλιο στην ουσία. Δεν υπάρχει σταματημός. Ξεκινάμε το πρωί και σταματάμε το βράδυ για να ξαναδούμε την οικογένειά μας. Και αυτές οι εργατόρες δεν πληρώνονται. Με τίποτα. Δεν βγαίνουμε. Με τίποτα. Η κατάσταση της αγροτικής οικονομίας. Ποια κατάσταση? Η κατάσταση της αγροτικής οικονομίας είναι η κατάσταση που βρίσκονται οι αγρότες σήμερα. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κάποτε η ελληνική γη καλλιεργούνταν από το 30% του ενεργού πληθυσμού και σήμερα καλλιεργείται από το ούτε 10%.
πια ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση στον αγροτικό τομέα. Το 20% του ενεργού πληθυσμού που δούλευε ως αγρότες σηκωθήκαν και φύγανε γιατί απλά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν όχι μόνο στην πολύ δύσκολη δουλειά, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα έσοδα που έφερνε αυτή η πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν ρωτήσετε έναν κτηνοτρόφο, αν ένας κτηνοτρόφος βάλει κάτω τα χαρτιά του, κάνει την προσταφαίρεση και δείτε πώς πληρώνεται, ας πούμε, σε ορομίσθιο, θα πείτε για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πάει διακοπές για χρόνια, γιατί ξέρετε τα ζώα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία εκεί. Για ποιο λόγο να καθίσει αυτός μέσα στο μαντρί του, να ταΐζει τα ζώα του, να τα προσέχει, να τα φροντίζει, αφού δεν του μένει στην ουσία τίποτα, κανένα όφελος. Και μακριά από το αστικό περιβάλλον. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε εμείς στα χωριά μας. Είναι μια εκρηκτική κατάσταση. Συνεχώς, επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Πώς θα προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, μιλάμε για το τι γίνεται για να αλλάξει. Μα τι γίνεται για να αλλάξει, πώς θα έρθουν νέοι άνθρωποι να μπουν στα χωράφια, να μπουν στην κτηνοτροφία, με ποιο. Πώς θα τους προσελκύσεις. Οι παλιοί φεύγουν. Είναι δυνατόν να φεύγουν οι παλιοί και να έρθουν νέοι άνθρωποι? Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Οι νέοι άνθρωποι που μένουν στα χωριά και αυτοί φεύγουν. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι το παράδειγμα με τα αμπέλια. Εμείς έχουμε και στην περιοχή μας αμπέλια. Η αμπελοκαλλιέργεια, ας πούμε, είναι μια καλλιέργεια που θα μπορούσε να συντηρήσει μια οικογένεια. Είναι μια καλή καλλιέργεια. Σήμερα, λοιπόν, για να πάρει κάποιος άδεια να φυτέψει έναν αμπελώνα, είναι σχεδόν αδύνατο. Πρέπει να έχει ήδη 50 στρέμματα στην κατοχή του αμπελώνα για να μπορέσει να του δώσει το κράτος νέα άδεια για νέα φύτευση αμπελώνα. Πώς θα προσελκύσουμε? Δεν προσελκύουμε τους νέους. Δεν αλλάζει ο αγροτικός χάρτης στην Ελλάδα έτσι. Διώχνουμε τους νέους και προσελκύουμε όλο και περισσότερο μεγαλοαγρότες, μεγαλοεπιχειρήσεις να μαζέψουν περισσότερα στρέμματα στην κατοχή τους. Και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει ένας, δύο, τρεις αγρότες σε κάθε περιοχή οι οποίοι θα λιμένονται το πλούτο της χώρας μας στην ουσία. Θα φύγουν οι νέοι άνθρωποι από εδώ. Αυτό πρέπει να αλλάξει λοιπόν. Πρέπει με κάποιον τρόπο να αλλάξει. Πρέπει να βρούμε τρόπους να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στην παραγωγή και στη γη, στα χωριά μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τα χωράφια μας και να εκτρέφουμε τα ζώα μας, επισήμαναν τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους, ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα βασικά τους αιτήματα. Τι ζητούν? Μείωση του κόστους παραγωγής με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση των ζωοτροφών και των αγροεφοδίων, κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και τα εφόδια. Ζητούν ακόμη προστασία από τις φυσικές καταστροφές με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής όπως είναι τα αρδευτικά και αντιπλημμυρικά, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλες τις αιτίες και χωρίς καθυστερήσεις, καθώς και τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Παράλληλα, οι Ομοσπονδίες Παραγωγών, Λαϊκών Αγορών, Αγροτικών Συλλόγων πανελλαδικά κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ακόμη και για τσουνάμι επισιτιστικής κρίσης από Απρίλιο, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής. Όπως τονίζουν, με 50% επιδότηση της ρήτρας στο ρεύμα δεν θα υπάρξουν νέες καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να έχουμε επισιτιστική κρίση και εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Ζητούν άμεση κατάργηση της ρήτρας, αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, πρόβλεψη ειδικής αγροτικής ενίσχυσης για την αγορά σπορικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, όλων των αγροεφοδίων και κατάργηση των αντιαγροτικών διατάξεων για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παίρνοντας κάποια μέτρα, εκτός από τα μέτρα στήριξης, είχε και τις πράσινες λωρίδες για να μπορέσει να βοηθήσει τα εμπορευματικά οχήματα να περνάνε τα σύνορα χωρίς τόσο μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες και να πηγαίνουν οι εξαγωγές σε ένα ρυθμό πολύ καλύτερο. Να μην υπάρχουν εμπόδια. Πέραν των ενισχύσεων που έδωσε, αναφέραμε τις πράσινες λωρίδες, τους πράσινους διαδρόμους, το κάθε κράτος μέλος της, να μιλήσουμε για το ελληνικό, παρήχε κάποιες οικονομικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, αλλά και στους αγρότες σε συλλογικά σχήματα που πλήττονταν οικονομικά από την πανδημία. Έτσι δόθηκαν κάποιες επιστρεπτές ενισχύσεις στους παραγωγούς, στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Νομίζω ήταν η τρίτη και η τέταρτη επιστρεπτές στην οποία υπήρξαν ενισχύσεις αυτές στους παραγωγούς. Κατά τα άλλα δόθηκαν και σε συνεταιρισμούς αρκετά μεγαλύτερα ποσά. Δεν συμπεριλήφθηκαν στις ΚΑΔ ως ελεύθεροι επαγγελματίες και κακώς οι αγρότες, αλλά εκείνο που με στεναχωρεί ιδιαίτερα ως συνεταιρισμένο μέλος είναι ότι θα έπρεπε να καρπώνονται και οι αγρότες παραγωγοί μέλη των συνεταιρισμών τις όποιες ενισχύσεις δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της χώρας μας στους συνεταιρισμούς. Δυστυχώς οι αγρότες δεν είδαν ούτε ένα ευρώ μέσα από τους συνεταιρισμούς τους από τις επιστρεπτές που δόθηκαν σε αυτούς. Αυτό είναι και το παράπονό μου ως συνεταιρισμένο μέλος όσον αφορά τώρα τα προγράμματα που θα μπορούσαν να τρέξουν μέσα από τους συνεταιρισμούς για κάποια αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Αυτά θα έπρεπε να τα δει και ο κάθε συνεταιρισμός μεμονωμένα, αλλά και το κράτος να δώσει μεγαλύτερη έμφαση για να μπορέσει να καλλιεργήσει καλύτερο παραγωγός και όταν έχουμε και τέτοιες κρίσεις όπως η πανδημία να υπάρξει επάρκεια των προϊόντων, να μην έχουμε θέματα με πολλές εισαγωγές, να επιδοτηθούν οι καλλιέργειες οι οποίες εισάγουμε στην ουσία τα προϊόντα τους για να υπάρξει αυτάρκεια στα προϊόντα, θα πρέπει να είναι εφικτή μια τέτοια λύση και να πραγματοποιηθεί. Υπάρχει μια πολύ έντονη ανησυχία σε όλη την κοινωνία και οι Έλληνες αγρότες εδώ και πολλά χρόνια το έχουν βάλει σαν ζήτημα για το αν υπάρχουν επαρκή τρόφιμα για να μπορεί να υπάρχει φαγητό για όλο τον κόσμο στην Ελλάδα, αν έχουμε επάρκεια στα τρόφιμα που παράγουμε. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Μέχρι το 1981 η Ελλάδα παρήγαγε πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους μαλακό σιτάρι. Από το μαλακό σιτάρι παράγουμε το ψωμί, έτσι, που είναι βασικό αγαθό καθημερινής χρήσης. Πάνω από 2 εκατομμύρια λοιπόν τόνους παρήγαγε η Ελλάδα μαλακό σιτάρι. Οι ετήσιες ανάγκες της χώρας είναι 1.300.000 τόνοι. 1.300.000 τόνοι. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε προϊόν και για να εξάγουμε. Σήμερα που έχουμε το 2022, η Ελλάδα παράγει 300.000 τόνους μαλακού σιταριού για το ψωμί και εισάγουμε μαλακό σιτάρι για να παράξουμε ψωμί. Εάν αυτό δεν αλλάξει, φυσικά υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο τι θα τρώμε. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό το πράγμα ισχύει για την πλειοψηφία των προϊόντων της ελληνικής γης. Έτσι όπως έγινε για το σιτάρι, έτσι ισχύει και για το κρέας, έτσι ισχύει και για το γάλα, έτσι ισχύει ακόμα και για φρούτα και λαχανικά που δεν μπορούμε, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να εισάγουμε λεμόνια στην Ελλάδα και να μένουν τα χωράφια με τα λεμόνια συγκόμιστα γιατί δεν υπάρχει όφελος από το γεωργό να τα συγκομίσει. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, αυτά όλα πρέπει να αλλάξουν. Φυσικά, εάν δεν αλλάξει τίποτα, ναι, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος στην Ελλάδα να πεινάσουμε. Εάν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα. Μπορεί ο Έλληνας γεωργός να ανταποκριθεί
στη δουλειά αυτή. Μπορεί η Ελλάδα να έχει επάρκεια αγαθών, αλλά πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές. Να μην κοιτάνε οι πολιτικές μόνο το κέρδος, αλλά να κοιτάνε επιτέλους και τις ανάγκες των ανθρώπων. Όσον αφορά το κομμάτι του ΕΛΓΑ και την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού του, θα ήθελα να πω ότι είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να πραγματοποιηθεί, διότι η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει πολλές αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή και θα πρέπει να αποζημιώνουν από τον ΕΛΓΑ όλες ζημιές από όλα τα φυσικά αίτια και σε οποιοδήποτε στάδιο. Δυστυχώς, εκκρεμότητες υπάρχουν και για τους κερασοπαραγωγούς από την περσινή σεζόν, καθότι αυτές οι ποικιλίες που ήταν στο προανθικό στάδιο περιμένουν ακόμη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το φάκελο που απέσυλε και ο ΕΛΓΑ, το Υπουργείο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εγκριθεί, έτσι ώστε να πληρωθούν. Καταλαβαίνετε ότι τους διακατέχει ένα κλίμα βεβαιότητας και ότι περιμένουν με αγωνία να πληρωθούν από τις περσινές ζημιές. Έτσι, μία αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ θα επέτρεπε την αποπληρωμή, δηλαδή όλες οι ζημιές να πληρώνονται και να μην τζογάρει ο αγρότης, γιατί στην ουσία τζογάρουμε. Όταν, για παράδειγμα, εγώ διαθέτω ένα α κεφάλαιο για να καλλιεργήσω και έρχομαι στο σημείο να φτάσει η συγκομιδή και να πρέπει να συγκομιστεί το προϊόν και έρχεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, στα τελευταία 3-4 χρόνια το βιώνουμε, έρχεται μια κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και χάνεται η παραγωγή, με αποτέλεσμα να μένει μετέωρος και στο έλεος του Θεού πλέον ο αγρότης, διότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει ως αποζημιογόνο αίτιο τις έντονες βροχοπτώσεις. Τα ζήσαμε, καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται μετά σε ακόμη δυσκολότερη δυσχερή οικονομική θέση ο παραγωγός. Έτσι λοιπόν θα πρέπει το θέμα της ασφάλειας να το δει πολύ καλύτερα το Υπουργείο, να μην μένει μόνο στα λόγια, να δούμε πράξεις. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα τριήμερο με αρνητικές θερμοκρασίες αρκετά κάτω από του μηδενός και μείον 7 είχαν φτάσει, με συνέπεια να έχουμε παγετούς οι οποίοι έκαναν ζημιά στην παραγωγή, ειδικά σε δαμάσκηνα, βερίκοκα, αλλά και ροδάκινα, νεκταρίνια, σε αυτά που ήταν ιδιαίτερα ανθισμένα, αλλά να κρατάμε μικρότερο καλάθι, γιατί τις επόμενες μέρες θα δείξουν και αυτά που ήταν στο ροζ μπουμπούκι, αν έχουν υποστεί ζημιές. Περιμένουμε και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο εύχομαι να αποτραπεί, να μην υπάρξουν χαμηλές θερμοκρασίες, διότι θα είναι περισσότερες ποικιλίες και συμπύρνων ροδάκινων στην ανθοφορία και καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την εθνική οικονομία, καθότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός μαζί με τον τουρισμό, ο τουρισμός ο οποίος όπως φαίνεται θα πληγεί ιδιαίτερα λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει απομείνει μόνο πρωτογενής. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα για να ζητάμε σαν αγροτικό σύλλογος, να το πω καλύτερα, η Μαθίας, να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός με ένα ταμείο στήριξης αλληλεγγύης για να αποκλιμακωθεί με μέτρα στήριξης, δηλαδή στρεμματικά να δοθούν κάποιες ενισχύσεις στους παραγωγούς για να αποκλιμακωθεί η αβεβαιότητα που τους διακατέχει, έτσι ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές φροντίδες και να φτάσουμε στην κομιδή. Δυστυχώς, πολύ φοβάμαι ότι θα αδυνατούν πολλοί οι παραγωγοί μας να φτάσουν στη συγκομιδή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είδαμε στην πανδημία να χάνονται παραγωγές ή φράουλες λόγω έλλειψης εργατικών χεριών και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ήταν πάρα πολύ δύσκολα να εφαρμοστούν ή να περάσουν τα σύνορα οι εργάτες γης. Είδαμε να απαιτιούνται και άλλες καλλιέργειες. Να μην φτάσουμε τώρα στο σημείο να βιώσουμε τις ίδιες και χειρότερες καταστάσεις. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα κτήμα το οποίο είναι σε πλήρη ανθοφορία, θα έλεγα, και έχει υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική ζημιά. Αν θα πάρω να ανοίξω οποιοδήποτε, βλέπετε είναι καμένο, δεν χρειάζεται να τα ανοίξω. Να ανοίξω είναι καμένα. Υπάρχει ολοσχερή καταστροφή. Δυστυχώς
θα πρέπει να ισχύσουν όλα τα προαναφερόμενά μου για να, να παίρνει ο παραγωγός την αποζημίωση από την ασφάλεια που πληρώνει και να μην είναι μετέωρος. Όσον αφορά κάποια διαδικαστικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας στον ΕΛΓΑ, θα μιλήσω για τα τάμπλετ στα χωράφια. Έχει ανακοινωθεί εδώ και 2 χρόνια η εφαρμογή της τεχνολογίας με τάμπλετ, με τους εκτιμητές γεωπόνους να βρίσκονται με τάμπλετ στα χωράφια και να καταγράφουν τις ζημιές. Αυτό όμως λειτουργήσε πιλωτικά μέχρι τώρα, θα πρέπει να γίνει εφαρμογή του άμεσα από τη φετινή χρονιά, αν είναι δυνατόν, γιατί κάθε χρόνο ακούμε ότι θα εφαρμοστεί και δεν εφαρμόζεται. Διότι θα επισφεστούν οι διαδικασίες αποπληρωμής των παραγωγών. Δεν μπορεί ο παραγωγός να ζημιώνεται η παραγωγή του τον Απρίλιο και να πληρώνεται τον άλλον Απρίλιο, έχοντας βάλει όλα τα έξοδα, έτσι, έχοντας κάνει τα περισσότερα έξοδα. Η κατάσταση στην καλλιέργεια κυπευτικών στη Θεσσαλονίκη είναι επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το τελευταίο διάστημα τα κυπευτικά έχουν μια τεράστια αύξηση σε όλες τις ροές τους. Όπως σε όλες τις καλλιέργειες, έτσι και στα κυπευτικά. Η διαφορά είναι ότι τα κυπευτικά απαιτούν πάρα πολύ μεγάλο όγκο και εισροών και εργασίας. Σχεδόν σε καθημερινή βάση, θα έλεγα. Και σε εργασίες και σε λιπάσματα και σε χρήση αγροτικών μηχανημάτων, άρα πετρελαίου, και σε ποτίσματα, άρα ρεύματος. Μιλάμε για ένα όγκο, ένα κόστος παραγωγής, στο οποίο οι καλλιεργητές κυπευτικών στην Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να ανταποκριθούν πια. Σε καμία των περιπτώσεων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να πω ότι επίσης και εμείς, ως καλλιεργητές κυπευτικών, χτυπιόμαστε από διάφορες ζημιές, όπως είναι οι βροχές, όπως είναι το χαλάζι, όπως είναι οι ξαφνικοί καύσονες, οι οποίοι καταστρέφουν στην κυριολεξία τις καλλιέργειές μας. Παρόλα αυτά, ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να μας αποζημιώσει. Παρόλο που τον πληρώνουμε, και μάλιστα πολύ ακριβά, παρόλα αυτά δεν μπορεί να μας αποζημιώσει, γιατί δεν έχει τους ανθρώπους να έρθουν να εκτιμήσουν γρήγορα τις ζημιές στην καλλιέργειά μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η καλλιέργεια των κυπευτικών δεν είναι ούτε δέντρα, ούτε αμπέλια για να μπορεί να κάθεται εκεί όλο το χρόνο. Εμείς σε ένα κομμάτι γης μπορεί να βάλουμε 2, 3 ή κάποιες φορές και 4 καλλιέργειες. Να οργώσουμε τη γη και να ξανασπείρουμε 4 φορές. Δεν μπορεί λοιπόν μια καλλιέργεια που θα καταστραφεί να περιμένουμε πότε θα έρθει μετά από 6, μετά από 7, μετά από 8 μήνες ένας εκτιμητής του ΕΛΓΑ για να μας δώσει μια πολύ μικρή, αλήθεια είναι, αποζημίωση. Πρέπει αυτό να γίνεται άμεσα. Πρέπει να γίνεται πολύ άμεσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον κύκλο της παραγωγής που έχουμε στο προγραμματισμό μας. Αλλιώς μένουμε στην ουσία εκτός ΕΛΓΑ. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στον πρωτογενή τομέα, στους αγρότες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτό το οποίο μπορέσαμε τουλάχιστον να κάνουμε στην εκπομπή σήμερα, εδώ στη Euro Τηλεόραση, ήταν μια πρώτη προσέγγιση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας. Φυσικά και δεν κλείνει το κεφάλαιο σήμερα, δεν κλείνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα επανέλθουμε και σε άλλες εκπομπές με ρεπορτάζ και αναλύσεις, σε μια προσπάθεια που καταβάλουμε ως κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και οι αγρότες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε πάντα καλά.